Σαν κεραυνός έχει πέσει από το βράδυ της Παρασκευής στα Γιάννενα, την Ήπειρο και το Πανελλήνιο η είδηση του τραγικού θανάτου σε τροχαίο δυστύχημα του επιχειρηματία Θεόδωρου Νητσιάκου, βυθίζοντας το πένθος στην οικογένειά του, τους συγγενείς και φίλους, τους εργαζόμενους της επιχειρήσης του αλλά και όλη την κοινωνία. Όσοι γνώριζαν τον Θεόδωρο Νητσιάκο, αλλά ακόμη και αυτοί που δεν είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν, δεν μπορούν να πιστέψουν το άδικο τέλος για έναν άνθρωπο αυτοδημιούργητο που σε όλη του τη διαδρομή ξεχώρισε όχι μόνο για τα όσα κατάφερε να δημιουργήσει στον πρωτογενή τομέα και στα τουριστικά δρόμενα της περιοχής, αλλά κυρίως για το ήθος και την αξιοπρέπεια που τον διακατήχε. Ο Θεόδωρος Νητσιάκος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 76 χρονών στον τόπο που γεννήθηκε και αγάπησε. Το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής. Ήταν μία από τις πολλές φορές που επισκεπτόταν την γενέτειρά του, την Αέτο Μιλίτσα, προκειμένου να παρευρεθεί σε εκδήλωση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, αλλά και για να ασκήσει με φίλους την αγαπημένη του δραστηριότητα το κυνηγί. Αυτή η φορά όμως έμελε να είναι η μοιραία. Περίπου στις 8.30 το βράδυ της Παρασκευής και ενώ κινούνταν με το όχημά του στην δασική οδό Αέτο Μιλίτσας Πλικατίου, στο 5ο χιλιόμετρο το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπησε γκρεμό με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του Θεόδωρου Νητσιάκου. Στο όχημα επέβαινε και ένας συνεργάτης του, ο οποίος λίγο πριν το τροχαίο κατέβηκε από το αυτοκίνητο καθώς το σημείο ήταν εξαιρετικά επικίνδυνο λόγω του παγετού. Αυτός ήταν που ειδοποίησε ότι το όχημα είχε φύγει από τον γκρεμό. Κάτοικοι του χωριού έσπευσαν στο σημείο εντοπίζοντας τον Θεόδωρο Νητσιάκο. Ήταν όμως αργά για τον ίδιο λόγω των τραυμάτων που είχε υποστεί. Η σωρός του ανασύρθηκε από τους κατοίκους, ενώ στο σημείο είχαν σπεύσει και δυνάμεις της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΧ και της αστυνομίας. Η είδηση του θανάτου του δεν άργησε να γίνει γνωστή, σκορπώντας τη θλίψη στους οικείους του και σε όλη την τοπική κοινωνία. Με καταγωγή από την Αέτο Μιλίτσα Ιωαννίνων και γεννημένος στις 25 Μαρτίου του 1944, ο Θεόδωρος Νητσιάκος έκανε σπουδές στην Γεωπονική Σχολή Θεσσαλονίκης και μετεκπαίδευση στην Ολλανδία σε θέματα πτηνολογίας. Το 1972 αποφάσισε να δημιουργήσει μια μικρή μονάδα αναπαραγωγής πατρογονικών ορνήθων λίγο έξω από τα Ιωάννα. Προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαιτούμενα κεφάλαια και επειδή η αγροτική τράπεζα δεν του εξασφάλιζε το σύνολο της απαραίτητης χρηματοδότησης, απευθύνθηκε στους γονείς του, οι οποίοι πούλησαν τα πρόβατά τους για να συνδράμουν στην προσπάθειά του. Έκτοτε πραγματοποιούσε συνεχή βήματα πρόοδου, διευρύνοντας την παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης και χτίζοντας σταδιακά ένα κάθετα ολοκληρωμένο σύστημα παραγωγής προϊόντων κοτόπουλου που καλύπτει την αναπαραγωγή, την εκόλαψη, την πάχυνση, την παρασκευή πτηνοτροφών, τη σφαγή και μεταποίηση, το δίκτυο διανομής για όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, η εταιρεία, εκμεταλλευόμενη τις υποδομές της σε Ήπειρο και Μακεδονία, δραστηριοποιήθηκε έντονα στην αγορά των αυγών εκολάψεως και νεοσών, στην εμπορία πρώτων υλών ζωοτροφών και την παραγωγή ζωοτροφών για όλα τα παραγωγικά ζώα. Την τελευταία δεκαετία, η Νητσιάκος υλοποίησε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πλάνο που της εξασφάλισε συνέχιση της αναπτυξιακής της πορείας. Εξίσου όμως επιτυχημένη ήταν η δραστηριοποίηση της οικογένειας του Θεόδωρου Νητσιάκου και στον τουρισμό, καθώς πήγαζε από την αγάπη για την Ήπειρο. Η κατασκευή και η λειτουργία του ξενοδοχείου Ντιλάκ δίπλα στη λίμνη Παμβότιδα το 1988 αποτέλεσε μια ξενοδοχειακή υποδομή αντάξια της ιστορίας της πόλης, βάζοντάς την για τα καλά στον τουριστικό χάρτη και δίνοντας πνοή και δυναμική στον τουρισμό της περιοχής. Από χθες το βράδυ, η πληροφορία αρχικά και η επιβεβαίωση στη συνέχεια του θανάτου του Θεόδωρου Νητσιάκου αποτέλεσε πρώτη είδηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης όχι μόνο της περιοχής αλλά και ολόκληρης της χώρας. Ενώ πλήθος αναρτήσεων υπάρχουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκλονισμένος από τον άδικο θάνατο του φίλου Θεόδωρου Νητσιάκου, δήλωσε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Περιφερειάρχης Ηπείρου Αλέξανδρος Καχρημάνης, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Νιώθω συγκλονισμένος από τον άδικο θάνατο του φίλου Θεόδωρου Νητσιάκου, ενός ανθρώπου που σε όλη τη διαδρομή της ζωής του ξεχώρισε για το ήθος, τις αξίες, την εντιμότητα, την εργατικότητα και την προσφορά του στον τόπο. Οι συζητήσεις που κάναμε επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο σκέψης μου, ειδικά σε θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη και στήριξη του πρωτογενούς τομέα, στον οποίο δραστηριοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια. Άνθρωπος δοτικός», συνεχίζει ο Περιφερειάρχης Ηπείρου, «υποστηρικτικός, δεν αρνήθηκε ποτέ σε κανέναν τη βοήθειά του, ενώ πάντα ξεχωριστή θέση στις κουβέντες μας και στην καρδιά του είχε το χωριό του, η Αέτο Μιλίτσα, εκεί όπου γεννήθηκε και περνούσε τον περισσότερο ελεύθερο χρόνο του. Ο Θεόδωρος Νητσιάκος πίστευε πως ο τόπος μας, η Ήπειρος, έχει μέλλον και πολλές φορές συζητούσαμε για μια αναπτυξιακή πορεία που θα βασίζεται στον πρωτογενή τομέα. Φίλε Θόδωρε, το κενό που αφήνεις πίσω σου είναι δυσαναπλήρωτο για τον τόπο, την οικογένεια και όλους όσους σε γνωρίζαμε.
αιωνία σου η μνήμη και θερμά συλληπιτήρια στη σύζυγο και τα παιδιά σου, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Περιφερειάρχης Υπήρου Αλέξαρος Καχρημάνης. Την βαθιά θλίψη για την απώλεια του Θεόδωρου Νητσιάκου, ενός σπουδαίου ανθρώπου, εκφράζει με ανακοίνωσή του και ο Δήμος Ιαννητών, ο Δήμαρχος Ιαννίνων Μωυσής Ελισάφαλα και η Δημοτική Αρχή. Η ανακοίνωση του Δήμου έχει ως εξής. Ο Θεόδωρος Νητσιάκος υπήρξε ένας σπουδαίος επιχειρηματίας που έδωσε υπεραξία στον πρωτογενή τομέα αλλά και στον τουρισμό. Υπήρξε όμως και ένας σπουδαίος άνθρωπος, απλός, βαθιά ευγενής και αφοσιωμένος στον τόπο του. Το κενό που αφήνει είναι τεράστιο. Οι φίλοι του αλλά και όσοι τον γνώριζαν θα τον θυμούνται για πάντα. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Ιαννητών. Τεράστια η θλίψη στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αετομιλίτσα και τον Δήμο Κόνιτσας. Σε δημόσια κατεπήγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κόνιτσας που πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί, εκδόθηκε ψήφισμα για το θάνατο του Θεόδωρου Νητσιάκου, στο οποίο αναφέρονται τα εξής. Η είδηση του θανάτου του επιχειρηματία Θεόδωρου Νητσιάκου προκάλεσε θλίψη στην τοπική κοινωνία του Δήμου Κόνιτσας. Ο Θεόδωρος Νητσιάκος υπήρξε σπουδαίος επιχειρηματίας με πλούσια κοινωνική, ανθρωπιστική, οικονομική προσφορά. Με αφορμή την αναγγελία του θανάτου του, το Δημοτικό Συμβούλιο Κόνιτσας, προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμή στον εκλειπώντα, εκφράζει τα θερμά του συλληπιτήρια στα μέλη της οικογένειάς του, ενώ αποφασίστηκε να παραστεί ο Δήμαρχος και σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο στην εξώδιο ακολουθία, αλλά και να δοθεί χρηματικό ποσό στο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Ιεράς Μητρόπολης Κόνιτσας, η Θεοτόκος. Και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Ιωαννίνων θρυνεί τον ξαφνικό θάνατο του ξεχωριστού μέλους του Θεόδωρου Νητσιάκου με συλληπιτήρια ανακοίνωση στην οποία αναφέρονται τα εξής. Ο Θεόδωρος Νητσιάκος ήταν ένα φαινόμενο επιχειρηματία. Ευφυής, δυναμικός, μεθοδικός, ακούραστος, με όραμα και γνώσεις. Ο σύνδεσμός μας είναι φτωχότερος σήμερα. Η βιομηχανία, όχι μόνο στην Ήπειρο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, είναι φτωχότερη σήμερα. Ο τουρισμός μας είναι φτωχότερος, η κοινωνία μας είναι φτωχότερη. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΒΙΠΕ και εγώ προσωπικά, αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΕΒΙΠΕ, Λευτέρης Αραμπατζής, εκφράζουμε τα πιο θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του, αλλά και στην ευρύτερη οικογένεια των εκατοντάδων εργαζομένων στον όμιλο επιχειρήσεων Νητσιάκος. Την βαθύτερη θλίψη τους για την απώλεια του επιχειρηματία Θεόδωρου Νητσιάκου εκφράζουν ο πρόεδρος αλλά και το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, η οποία είχε και τιμήσει τον Θεόδωρο Νητσιάκο το 2016 ως ένδειξη τιμής για την μεγάλη προσφορά του. Δήλωση για το θάνατο του Θεόδωρου Νητσιάκου έκανε και ο Υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολος, αναφέροντας τα εξής. Ο Θοδωρής Νητσιάκος έφυγε με αναπάντεχο και τραγικό τρόπο, γεγονός που μας συγκλονίζει όλους. Υπήρξε άνθρωπος της δημιουργίας, εξέφρασε όσο λίγη την έννοια της παραγωγικής Ελλάδας. Αυτοδημιούργητος επιχειρηματίας άφησε ένα ισχυρό αποτύπωμα και στίγμα με τις καινοτόμες ιδέες του. Δραστηριοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία και στον τομέα του τουρισμού, βάζοντας τα Ιωάννα στον χάρτη των τουριστικών προορισμών. Στην οικογένειά του εκφράζω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια, καταλήγει στην δήλωσή του ο Υφυπουργός Τουρισμού Μάνος Κόνσολας. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε και ο Αγροτικός Πνεοτροφικός Συνεταιρισμός Ιωαννίνων Πίνδος, η οποία έχει ως εξής. Η είδηση του ευνίδιου θανάτου του Θεόδωρου Νητσιάκου προκάλεσε μεγάλη θλίψη σε όλο τον κόσμο της πνεοτροφίας στη χώρα μας. Η συμβολή του στην ανάπτυξη του πνεοτροφικού κλάδου θεωρείται πολύ σημαντική. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αγροτικού Πνεοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων Πίνδος, ο πρόεδρος Ανδρέας Δημητρίου και ο Γενικός Διευθυντής Λάζαρος Τσακανίκας εκφράζουν τα πιο θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και Στεφάνου θα καταθέσουν στη μνήμη του χρηματικό ποσό στη Μέριμνα. Καλό ταξίδι, φίλε Θόδωρα, θα σε θυμόμαστε πάντα, καταλήγει η ανακοίνωση του Αγροτικού Πτηνοτροφικού Συνεταιρισμού Ιωαννίνων Πίνδος. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ξενοδόχων Ομού Ιωαννίνων, μετά τη θλιβερή είδηση του θανάτου του Θεόδωρου Νητσιάκου, επιφανούς μέλους της Ένωσης και της τοπικής κοινωνίας, αποφάσισε ομόφωνα την έκδοση ψηφίσματος, την οποία εκφράζει την βαθύτατη οδύνη της για τον αδόκητο χαμό του, αναφέροντας πως ο Θεόδωρος Νητσιάκος υπήρξε επί σειρά δεκαετιών σημείο αναφοράς για τον ξενοδοχειακό κλάδο, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, με την επιχειρηματική του εμβέλεια που ξεπερνά ακόμη και τα σύνορα της Ευρώπης. Η ξενοδοχειακή μας οικογένεια είναι από σήμερα φτωχότερη, αναφέρει η Ένωση Ξενοδόχων Ομού Ιωαννίνων, η οποία, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη του, αποφάσισε να καταθέσει χρηματικό ποσό σε κοινοφελές ίδρυμα της πόλης. Την βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του Θεόδωρου Νητσιάκου εκφράζει και σύσσωμη η παράταξη Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννα και επικεφαλής της, Τομάς Μπέγκας. Χαρακτηρίζει το Θεόδωρο Νητσιάκο έναν άνθρωπο η πορεία του οποίου ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα αλλά και του τουρισμού στον τόπο. Εκτός από επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο Θεόδωρος Νητσιάκος υπήρξε ένας άνθρωπος της προσφοράς και έφυγε αφήνοντας πίσω του μια σπουδαία παρακαταθήκη. Τα ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένειά του, καταλήγει η ανακοίνωση του Θωμά Μπέγκα και της Παράταξης Ενότητα Πολιτών Νέα Γιάννενα.